Παραμένει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νόμου Καβάλας ο Θόδωρος Χατζηχρήστος μετά την σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Χατζηχρήστος αναφέρθηκε στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τις επαγγελματίες. Και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους που με εμπιστεύτηκαν να συνεχίσω ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας για να διεκδικήσουμε και να καταφέρουμε πολλά περισσότερα ακόμη. Mm-hmm. Συνέχεια λοιπόν, με νέες προσθήκες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κύριε Χατζηχρήστο. Βεβαίως έχει γίνει μια ανανέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συναδέλφους από όλο τον νομό της Καβάλας. Εκπροσωπείται και ο Δήμος Νέσου και ο Δήμος Παγκαίου. Μέχρι και από την Τούσλα έχουμε συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούνται βεβαίως όλοι οι κλάδοι επαγγελματικοί και είναι χαρά μας αυτό, διότι βλέπουμε νέους συναδέλφους να θέλουν να προσφέρουν, να θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και να και προβληματίζονται όπως και εμείς τόσα χρόνια στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα, να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα και να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα βρίσκεται μπροστά μας. Και στην πρώτη γραμμή των θεμάτων που σας απασχολούν είναι και τα ενεργειακά, και η ενεργειακή και η οικονομική κρίση, έτσι, και οι επιχειρήσεις οι οποίες βάλλονται. Σίγουρα αυτό είναι σήμερα το καυτό θέμα. Με την ευκαιρία να σας πω ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στα Τρίκαλα, όπου εκεί πέρα έγινε και μια συνάντηση με τον Υπουργό τον κύριο Στρέκα. Μια συνάντηση η οποία παρευρισκόμουν εγώ με τον πρόεδρο του ΚΕΣΕΒΕ τον κύριο Καβαθά. Συζητήσαμε όλα τα θέματα για την ενέργεια. Μας διαβεβαίωσε ότι πέρα από το 80% της επιδότησης ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πρώτη εβδόμου δεν θα υπάρχει καθόλου στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Περιμένουμε στα κάψιμα να υπάρξουν μέτρα στήριξης και νομίζω ότι για ακόμα μια φορά θα καταφέρουμε με την καλή διάθεση όλων να ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα.